που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και τον καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Παντεζόπουλε, κυρία Λιβαδάρη. Λέγαμε, κύριε Παπά, και πριν βγούμε στον αέρα, ότι έχει αποκτήσει εύνης μία έτσι ανανεωμένη δυναμική και ένα πολύ πιο έντονο ενδιαφέρον η διαδικασία εκλογής αρχηγού στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα σας ρωτήσω το αυτονόητο, αν αυτό οφείλεται στο φαινόμενο κύριο Στέφανος Κασελάκης. Εντάξει, συνέβαλε. Και αυτό είναι καλό και κάλλιστο θα ήταν όλοι οι υποψήφοι να ανοίξουν τα χαρτιά μας. Διότι υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν ερωτήματα πάρα πολύ κρίσιμα και περιμένω σε ό,τι με αφορά και τους συνυποψηφίους μου να τοποθετηθούν. Δηλαδή τα ερωτήματα σε σχέση με την ταυτότητα του κόμματος και της παράταξής μας πρέπει να απαντηθούν ανοιχτά και χωρίς δεύτερες κουβέντες. Και άλλα ζητήματα όπως τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, τώρα που ερχόμουν στο στούντιο, σκεφτόμουν 18 ανακοινώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Mm-hmm. 17 θα έχουμε καινούριο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είναι δυνατόν οι 5 υποψήφοι να μην έχουν καταθέσει τη θέση τους για τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά? Τα ανοίγετε όλα μαζί και είναι όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πριν από εσείς λίγο μιλούσαμε με τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, ακριβώς για τις εξελίξεις τα ελληνοτουρκικά και μας έλεγε ότι διαπιστώνει ένα έλλειμμα διεκδικητικότητας από την ελληνική πλευρά, στο πώς ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Εσείς έχετε πάρει αρκετά ισχυρές θέσεις στο κομμάτι αυτό και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Ήθελα όμως για να κλείσουμε αυτό το περίφημο κεφάλαιο με τον κύριο Κασελάκη. Έχουν υποθεί πολλά ότι κόβει ψήφους από εσάς, ότι επειδή τον στηρίζει ο κύριος Πολάκης ενδεχομένως να σας κάνει ζημιά. Εγώ θα σας ρωτήσω για την επόμενη μέρα. Πώς βλέπετε τη δική σας σχέση πολιτικά με τον κύριο Κασελάκη, που είναι το νέο πρόσωπο στο ΣΥΡΙΖΑ? Εννοείται, με όλους τους υποψηφίους του βλέπω μια σχέση συμπόρευσης και κοινού αγώνα. Δεν τα ξεχωρίζω δηλαδή, καθόλου. Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ναι. Αν είστε εσείς στο δεύτερο γύρο ή αν είναι ο κύριος Κασελάκης, θα μπορούσαμε να θεωρούμε. Θα είμαστε στο δεύτερο γύρο και πιστεύω ότι θα έχουμε νικηφόρο αποτέλεσμα. Άρα δεν υπάρχει άλλο σενάριο αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε και κάνουμε τον αγώνα. Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ανησυχεί το γεγονός ότι τα προεκλογικά νερά στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν λιμνάζοντα μέχρι να εμφανιστεί ο κύριος Κασελάκης? Με είχε ανησυχήσει και από την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ξέρετε ότι είχα ψηφίσει άλλο χρονοδιάγραμμα. Έλεγα ότι πρέπει να πάμε μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί ο εκλογικός κύκλος και να διαμορφώσουμε ένα μείζον πολιτικό γεγονός για όλο το φθινόπωρο. Να κάνουμε και το συνέδριό μας, να βγάλουμε τις στρατηγικές μας κατευθύνσεις και να κάνουμε βεβαίως και εκλογή ηγεσίας. Δεν συνέβη αυτό. Τα περιθώρια ήταν ασφυκτικά. Όπως πηγαίνουμε, βέβαια, λίγα 24 ώρα πριν την κάλπη, έχει αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον και ελπίζουμε να υπάρχει, πιστεύω θα υπάρχει μια συμμετοχή η οποία θα είναι από ικανοποιητική ως καλή και πολύ καλή. Είχατε ζητήσει και debate, το οποίο δεν έγινε. Τώρα νομίζω πρέπει να ρωτηθούν άλλοι, όχι εγώ πλέον. Mm. Μάλιστα. Λέτε τώρα ότι όλοι πρέπει να καταθέσουν συγκεκριμένες θέσεις για μεγάλα σοβαρά θέματα, τα οποία προφανώς και απασχολούν την κοινωνία. Θεωρείτε δηλαδή ότι οι υπόλοιποι υποψήφοι δεν έχουν καταθέσει? Όχι, παρακολουθώ με λεπτομέρεια. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος έχει καταθέσει με σαφήνεια τις θέσεις του σε σχέση με την πολιτική στρατηγική. Δεν έχω δει τοποθέτηση για τα εξωτερικά, όπως δεν έχω δει και από την ΕΦΗ, την Αχτσιόγλου και τον κύριο Κασελάκη. Περιμένω να δω και τις απόψεις, ας πούμε, για το θέμα της κλιματικής κρίσης. Τι πρέπει να κάνουμε εκεί? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσπεράσουμε ή να μην το προσπεράσουμε, με την έννοια του ότι ζούμε, πάμε από τη φωτιά στην πλημμύρα από το βράδυ σε πρωί. Έτσι. Δεν είναι μια κατάσταση την οποία μπορούμε να την προσπερνούμε. Πρέπει να γίνουμε πρωταθλητές στα ζητήματα της ενεργειακής μετάβασης. Πρέπει να γίνουμε μια χώρα πρότυπο. Πρέπει να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα εκεί. Είναι κρίσιμα ερωτήματα αυτά. Δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να υποτιμούμε. Και βεβαίως το τι άποψη έχει ο καθένας για το κόμμα πρέπει να γίνει πεντακάθαρο. Ξέρετε κάτι, κύριε Παπά, και με ευθύνη όλων σας ενδεχομένως, ενδεχομένως μεγαλύτερη κάποιον, μικρότερη κάποιον άλλον, η συζήτηση μέχρι πρόσφατα μονοπολούσε το τι κόμμα θέλει ο κάθε υποψήφιος. Λογικό είναι, σωκοματική εκλογή είναι, αλλά από την άλλη πλευρά, πόσο αφορά την κοινωνία αυτό? Την αφορά μόνο στο βαθμό που αυτό το κόμμα μπορεί να επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων. Και γι' αυτό και εγώ επιμένω ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ευρύτητά μας, την ευρύτητα που είχαμε κατακτήσει την προηγούμενη δεκαετία, από το 2012 και μετά, που μας κατέστησε ο λαός με την ψήφο του μεγάλο κόμμα. Κινούμαθα στην περιοχή των 2 εκατομμυρίων ψήφων. Εάν δείξουμε με οποιονδήποτε τρόπο ότι πάμε πρώτα να λύσουμε δικά μας προβλήματα και ότι δεν βλέπουμε τα προβλήματα που μας αφορούν μέσα από το πρίσμα των προβλημάτων της κοινωνίας, δύσκολα η κοινωνία θα στρέψει το βλέμμα της προς εμάς. Εμείς τι λέμε? Ότι η κοινωνία, ακριβώς επειδή η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να υποσχεθεί και να παράξει αυτό που λέει
τον ολόπλευρο εξυγχρονισμό, αλλά το βλέπουμε σε κάθε πτυχή της ζωής. Μπορεί να παράξει μόνο ολόπλευρες και αλλεπάλληλες κρίσεις. Και στους θεσμούς, τη δημοκρατία, το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία, χρειάζεται μια ισχυρή αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Έχω ακούσει την κυρία Χτσιόγλου να λέει κόμμα δομών. Εσείς λέτε κόμμα μελών. Ποια είναι η διαφορά αυτή και γιατί αφορά επίσης την κυρία? Η διαφορά είναι μια διαφωνία πεντακάθαρη επίσης. Έχει να κάνει με το τι σημαίνει μέλος και σε ποιο επίπεδο μπορεί να αποφασίζει. Και κατά τη γνώμη μου πρέπει να αποφασίζει για τα πάντα. Για το ποιοι θα είναι υποψήφοι βουλευτές, ποιοι θα παίρνουν χρήμα για τις δημοτικές εκλογές, για τις περιφερειακές εκλογές, για το ποιοι θα είναι, ποιοι θα εκλέγονται στις νομαρχιακές μας επιτροπές, θα νοηματοδοτηθεί δηλαδή η πολιτική συμμετοχή. Δυστυχώς, και πρέπει να το παραδεχτούμε, ότι είχαμε δομές οι οποίες φρέναραν τη συμμετοχή των μελών. Δεν μας άφησαν να κάνουμε τον μετασχηματισμό μας, όπως είχε διακηρύξει εύστοχα ο Αλέξης Τσίπρας το 2019. Το 2019 ήταν η μέρα, η 7η Ιουλίου, η μέρα της εκλογικής ήττας. Και τη βραδιά των εκλογών. Και τι είχε πει τότε ο Τσίπρας? Είπε, ο Μητσοτάκης έχει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αλλά το 32% είναι εντολή και προς εμάς να κάνουμε το μετασχηματισμό μας προς μια αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Και αυτή η εντολή έμεινε ανεκπλήρωτη και προφανώς. Και το δάνειο δεν αξιοποιήθηκε. Ακριβώς. Κύριε Παπά, ανεξαρτήτως του αν θα είστε εσείς πρόεδρος ή κάποιος άλλος την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο είναι κατά την άποψή σας το επόμενο κεφάλαιο για το ΣΥΡΙΖΑ και πόσο κρίσιμο ορόσημο είναι και οι ευρωεκλογές μετά? Είναι οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι οι πρώτες πολιτικές εκλογές, οι οποίες θα έχουμε μέσα στο 2024 και θα κριθεί προφανώς και η νέα ηγεσία. Και για να είναι θετικά τα αποτελέσματα εκεί, υπάρχουν προϋποθέσεις. Τι θέλω να πω? Ενώ υπάρχουν προϋποθέσεις φθοράς. Θα κριθεί η νέα ηγεσία στις ευρωεκλογές. Βεβαίως, φυσικά θα κριθεί. Ενώ υπάρχουν προϋποθέσεις φθοράς στις Νέες Δημοκρατίες του κ. Μητσοτάκη, επειδή είναι η δεύτερη τετραετία, δεν μπορεί να κατηγορεί τους προηγούμενους, δεν έχει τη δυνατότητα των μεγάλων δημόσιων δαπανών, πρέπει να σφίξει, δεν υπάρχουν οι επιστρεπτές, τα ΠΑΣ κτλ. Για να διαμορφώσουν συνενέσεις γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν σημαίνει καθόλου αυτόματη δική μας πολιτική ενίσχυση. Για να υπάρξει δική μας πολιτική ενίσχυση υπάρχουν προϋποθέσεις. Αν εμείς στείλουμε σήμα αναδίπλωσης και πούμε, κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα είχαμε καταφέρει να συσπηρώσουμε ένα ευρύ τόξο δυνάμεων από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Σταματάμε να το κάνουμε αυτό και κοιτάμε μόνο τη ριζοσπαστική αριστερά. Δύσκολα θα καταφέρουμε να κερδίσουμε την πλειοψηφία. Εάν δεν πούμε καθαρά ότι σε περιβάλλον ενισχυμένης αναλογικής δεν θα περιμένουμε να οριμάσουν οι συνθήκες ή τα άλλα κόμματα για να ζητήσουμε ευθέως την ψήφο του ελληνικού λαού για πλειοψηφία. Θα είμαστε δυστυχώς αναξιόπιστοι. Δεν θα είναι η κυβερνητική μας πρόταση κάτι ρεαλιστικό στα μάτια του κόσμου, εάν δεν μπούμε και δεν παραδεχτούμε ότι υπήρχαν πολιτικές επικυβέρνησής μας που πληγώσανε τη μεσαία τάξη. Και να το πούμε πρώτα στον εαυτό μας δυνατά, μετά στον κόσμο, και να ξεκινήσουμε από την επόμενη μέρα της εκλογής να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με αυτόν τον κόσμο. Πάντως, επειδή από τους υποψηφίους είστε ένας υποψήφιος με κάποιες πολιτικές γωνίες σε αντίθεση με άλλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πανταζόπουλο. Παρακαλώ. Είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες. Να προσθέσω όμως ότι κάποιοι άλλοι έχουν πιο στρογγυλές απόψεις. Εσείς πιστεύετε ότι με αυτές τις πολιτικές γωνίες, αν εκλεγείτε αρχηγός, μπορείτε να συσπηρώσετε αυτό το ευρύ τόξο των ψηφοφόρων, ώστε να εγγυηθείτε μια νίκη? Οι καθαρές θέσεις είναι προϋπόθεση για τη συσπήρωση του λαού σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και μάλιστα όταν έχεις απέναντί σου μια Νέα Δημοκρατία η οποία κατάφερε στις προηγούμενες εκλογές να έχει μια ευρεία νίκη. Έτσι δεν είναι? 41%. Άρα λοιπόν, για να μπορέσεις να σηματοδοτήσεις το τι θέλεις και πού θες να πας, θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ καθαρός. Και αυτή είναι και προϋπόθεση για συσπήρωση δυνάμεων. Δηλαδή, επειδή κάποιοι το μπλέκουν. Όχι, εγώ πιστεύω ότι όσο πιο καθαρός είσαι στις πολιτικές θέσεις, τόσο πιο ειλικρινός και εύκολα μπορείς να συσπηρώσεις ευρύτερες δυνάμεις. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και μάλιστα με γωνίες στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Το λέγατε και πριν. Γιατί τι σας ανησυχεί στα εθνικά? Ναι. Είμαστε σε μια διαδικασία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε προχτές ότι είναι σημαντική επόμενοι μήνες στα ελληνοτουρκικά. Συγκρατημένα αισιόδοξος δήλωσε. Και βεβαίως είναι διακηρυγμένο πλέον από την πλευρά της κυβέρνησης ότι διερευνά τη δυνατότητα προσφυγής στη Χάγη. Ευθέως είναι υποσχετικό για Χάγη. Εντάξει. Καταρχήν, είμαστε μια χώρα η οποία ορκίζεται στο διεθνές δίκαιο. Και πολύ καλά κάνει. Είναι το μεγάλο διπλωματικό μας όπλο. Ο γείτονας δεν έχει πολύ καλές σχέσεις με το διεθνές δίκαιο, είναι προφανές. Η Τουρκία, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι γειτονάς μας. Είμαστε καταδικασμένοι, θέλουμε, δεν θέλουμε να γειτονεύουμε.
αλλά δεν είμαστε στουρθοκάμιλοι. Είναι μια δύναμη επιθετική, μια δύναμη αναθεωρητική και αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε όταν συζητάμε μαζί της. Είμαστε υπέρ του διαλόγου, είμαστε μια δύναμη διεθνιστική, είμαστε μια δύναμη πατριωτική και δεν θέλουμε πουδενή να δούμε τις κατακτήσεις της περίοδου 15-19 όσο αφορά τη διπλωματική ισχύ και τη θέση της χώρας διεθνώς να αποδομούνται. Και όταν ακούμε δηλώσεις του τύπου «Η εθνική κυριαρχία είναι σχετική έννοια», «Το ερευνητικό δεν κατέβηκε για τον λόγο που νομίζετε, απλά το πήρε ο άνεμος», «Θα πάμε σε μια διαπραγμάτευση που θα κάνουμε υποχωρήσεις». Έχουμε κάθε δικαίωμα να ανησυχούμε. Πόσο μάλλον όταν αυτές οι δηλώσεις γίνονται από έναν υπουργό εξωτερικών, ο οποίος δεν θα μπει στη βάσανο της λαϊκής ψήφου. Άρα δεν διατρέχει κίνδυνο όμως, πολιτικού κόστου. Κάθε διαδικασία διαλόγου, προσέγγισης και πολύ περισσότερο ενδεχόμενης, όσο δύσκολης και αν είναι υπογραφής, είναι υποσχετικό για τη Χάγη. Δεν προϋποθέτει και υποχωρήσεις. Είναι δυνατόν να δεν προαναγγέλει. Δεν προαναγγέλει ποτέ τέτοια πράγματα. Αυτό είναι πραγματικά, δεν περίμενα να το ακούσω στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή να προαναγγελθεί ότι κάτι εμείς θα εγκαταλείψουμε από τα δικαιώματά μας, τα οποία απορρέουν όλα από το διεθνές δίκαιο. Να ακούμε ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια, ενώ προβλέπεται στο διεθνές δίκαιο ότι μπορούμε να πάμε μέχρι τα 12. Δεν καταλαβαίνω για ποιο είναι ο λόγος. Πώς θα πάμε στα 12 συνολικά, αν τελικά φτάσουμε να λύσουμε το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Τα χωρικά ύδατα μπαίνουν de facto μέσα σε μια τέτοια συζήτηση και λύση. Βεβαίως, αλλά θα αποστείλει το δικαιώματό σου που απορρέει από το διεθνές δίκαιο εκ των προτέρων πριν κάτι στο τραπέζι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Για ποιο λόγο. Κύριε Παπά, αν αύριο είστε σε μια εβδομάδα πρόεδρος αρχηγός στον ΣΥΡΙΖΑ, ποια θα είναι η θέση του κόμματος, ναι στη Χάγη, όχι στη Χάγη ή ένα κόμμα το οποίο λέει ότι η πηξίδα μας... Και συμφωνία των Πρεσπών. Ένα κόμμα, θα πάμε και εκεί, γιατί εδώ γίνεται μια τεράστια σύγχυση στο δημόσιο λόγο και η οποία είναι και λίγο ενοχλητική και θα σας πω γιατί. Όταν λέμε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το πάτημά μας, είναι η μεγάλη διπλωματική μας ισχύ, προφανώς δεν μπορείς να αρνηθείς το ενδεχόμενο να πας. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα σταματήσει η Τουρκία να αμφισβητεί το δικαίωμα έρευνας και διάσωσης που έχει η Ελλάδα στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα είναι ενισχύ το τουρκολιβικό σύμφωνο. Απλά πράγματα ρωτάω. Άρα είναι άλλο συμφωνία, άλλο λύση. Διότι η συμφωνία ήταν και η συμφωνία των Σευρών. Αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν λύση. Έτσι δεν είναι. Τώρα... Οι Πρέσπες τώρα, κοιτάξτε, να δείτε τι σύγχυση γίνεται στο δημόσιο διάλογο. Λένε κάποιοι να πάμε σε διάλογο με την Τουρκία στο πνεύμα των Πρεσπών. Θέλω να θυμίσω το εξής. Ότι για να γίνουν οι Πρέσπες, καταρχήν γίνανε μεταξύ της Ελλάδας και μιας χώρας η οποία είχε υπαρξιακά προβλήματα, σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, εθνοτικές ομάδες με αποκλίνουσες πορείες και έκανε σημαντικές υποχωρήσεις η αντίπερα όχθη. Άλλαξε το σύνταγμα, πιο παλιά το έμβλημα, τα βιβλία της ιστορίας, το όνομα. Προτείνει κάποιος να έχουμε τέτοια προσέγγιση με την Τουρκία, δηλαδή να λέγεται η περιοχή της Λίμνης, της Σμύρνης, Ανατολική Λέσβος, να πούμε στην Τουρκία να αλλάξει τα βιβλία της ιστορίας. Η Τουρκία λοιπόν είναι μια μεγαλύτερη δύναμη. Και πολύ πιο μεγάλες από ό,τι ήταν οι διαφορές. Λοιπόν, άρα να μην τα μπλέκουμε, διότι την ίδια ώρα που εμείς υπογράφαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, όταν ήμασταν κυβέρνηση, είχαμε ενεργό διάλογο με την Τουρκία. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τις άλλες χώρες στα Βαλκάνια και ενεργητική πολιτική. Είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τις χώρες της περιοχής. Αλλά η Τουρκία δεν είχε σκεφτεί ούτε στιγμή ότι θα ανοίξει μια χαραμάδα στο διεθνές δίκαιο. Τώρα το έχει πάρει αυτό το μήνυμα, δυστυχώς. Τώρα, εάν ήσασταν πρωθυπουργός και στις 18 Σεπτεμβρίου πηγαίνατε εσείς για να συναντήσετε τον κύριο Ερντογάν, στην ατζέντα ποια θα ήταν η νούμερο ένα προτεραιότητα? Νομίζω ότι θα ήταν η έναρξη συζητήσεων στη βάση του διεθνούς δικαίου. Από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσουμε, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες, εάν μπορεί η Τουρκία να μπει σε ένα τραπέζι το οποίο θα έχει πάρα πολύ καθαρούς κανόνες. Εδώ δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι κανόνες και γι' αυτό ακούμε για υποχωρήσεις προκαταβολικά, κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα. Κύριε Παπά, τώρα, επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείτε δεδομένη την ενότητα του κόμματος με τον όποιο τρόπο και αν εξελιχθεί η προεδρική εκλογή και όποιος και αν είναι ο επόμενος? Είμαι απολύτως βέβαιος ότι μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, για να διασφαλίσουμε και την ενότητα με το λαό. Γιατί, ξέρετε, πρέπει να μην φεύγει από την οπτική μας ότι ο σκοπός είναι η ενότητα με το λαό. Δηλαδή, το να ταυτίσει ο λαός τις προσδοκίες του με το δικό μας πρόγραμμα, τις δικές μας προτεραιότητες, να γίνει κομμάτι των αλλαγών που θέλουμε. Αυτό είναι το μείζον. Και η ενότητα πολλές φορές, ξέρετε, διασφαλίζεται και με τις καθαρές πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Οι ισορροπίες δεν παράγουν πάντα παραγωγικά αποτελέσματα.
δεν δίνουν δηλαδή μια δυναμική εμπροστοβαρή. Πολλές φορές βάζουν φρένο σε αυτά που θες να κάνεις. Έχετε. Και αν είστε πρόεδρος αύριο, ποια θα είναι η πρώτη σας πολιτική προτεραιότητα? Καταρχήν, έχουμε μπροστά μας τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οπότε θα πρέπει και το τελευταίο δευτερόλεπτο να το αξιοποιήσουμε για να πάνε καλά τα ψηφοδέλτια στα οποία συμμετέχουν οι δυνάμεις μας. Και δεύτερον, να οργανωθεί το συνέδριό μας με όρους επανειδρυτικούς. Δηλαδή, να υπάρξει μια κινητοποίηση στην οποία τα μέλη μας θα ψηφίσουν για την εκπροσώπησή τους σε όλα τα επίπεδα. Επανίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε ουσιαστικά. Πρακτικά θα έχει τέτοιο χαρακτήρα. Πρακτικά θα έχει τέτοιο χαρακτήρα και δεν θα κάνουμε τα λάθη που κάναμε το 19 και μετά. Διότι, θέλω να σας θυμίσω, το 19 είχαμε μια ευκαιρία και μια υπόσχεση δώσαμε, την οποία δεν εκπληρώσαμε. Είπαμε θα κάνουμε μετασχηματισμό του κόμματός μας σε αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Δεν συνέβη αυτό. Κάναμε εκλογή από τη βάση με μόνο υποψήφιο τον Αλέξη τον Τσίπρα το 2022. Δεν αξιοποιήθηκε η διαθεσιμότητα των 110.000 μελών την επόμενη στιγμή. Μιας και το βάζετε, λυπάμαι πάρα έχετε πολύ. Έχετε πύχη για τη συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές αυτής της στιγμής? Δεν υπάρχει όριο. Δεν υπάρχει όριο για τη συμμετοχή. Είναι για μας μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Θα τη λέγατε ικανοποιητική. Σας ζητώ να το καταλάβετε, δεν θα πω νούμερο όπως αντιλαμβάνεστε, διότι είμαστε και εμείς σε μια ιστορική μετάβαση. Είναι η πρώτη εκλογή από τη βάση με την απουσία του Αλέξη του Τσίπρα. Οπότε μετράμε. Είστε αισιόδοξος όμως ότι θα υπάρχει? Είμαι αισιόδοξος, να σας πω γιατί. Γιατί έχω δει ότι τις τελευταίες μέρες, μακάρι να έχουμε κι άλλες, η διαδικασία εκλογής Προέδρου από τη βάση έχει καταστεί μια αναζωογονητική διαδικασία για το κόμμα μας και τους ανθρώπους του. Ένας περίγυρος αρχίζει και κινείται. Ο δημοσιογραφικός κόσμος μοιραία στρέφει το ενδιαφέρον του σε αυτή τη διαδικασία και δικαιώνεται και η άποψη ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και μια εκλογή η οποία να δίνει περισσότερο χρόνο, να έχουμε προλάβει να συζητήσουμε δημόσια κτλ. Κύριε Παπά, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, να σας ευχαριστήσουμε. Εννοείται με όρους αυροφροσύνης. Με όρους αυροφροσύνης σε όλους και στον κύριο Κασελάκη το ίδιο. Ευχήθηκα, μην ανησυχείτε, αν ήταν και η κυρία Χτσιόγλου εδώ επίσης. Και για το κόμμα σας. Και να κλείσουμε μαζί μεταφέροντας κάποιες τελευταίες πληροφορίες από αυτό που συζητάμε και δεν αντέχουμε να βλέπουμε από χθες το βράδυ, αυτή την απίστευτη βαρβαρότητα που έγινε στον Πειραιά. Με ενημερώνω ότι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι στην εισαγγελική έρευνα μελετάτε και το πιθανότερο είναι ότι θα κληθούν και εκπρόσωποι των λιμενικών αρχών, γιατί ενδεχομένως υπάρχουν και εκεί ευθύνες. Ναι, βλέπουμε και ξαναβλέπουμε αυτές τις εικόνες που, επαναλαμβάνω, δεν αντέχουμε να τις βλέπουμε, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα τέτοια βαρβαρότητα, τέτοια φρικαλαιότητα σαν αυτή που οδήγησε στο θάνατο των 36. Κυρία Λιβαδάρη, μου επιτρέπετε μόνο 5 δευτερόλεπτα ένα σχόλιο. Βεβαίως. Αυτό καταρχήν είναι ό,τι πιο ανατριχιαστικό έχουμε δει. Δεύτερον, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι έρευνες θα μείνουν μόνο στους φυσικούς αυτοργούς. Διότι εκεί πρέπει να μάθουμε ποιες εντολές είχαν οι υπάλληλοι της εταιρείας. Έχετε απόλυτο δίκιο, νομίζω. Είναι ανατριχιαστικό. Δηλαδή, έχει ανέβει ένας άνθρωπος στον καταπέλτη, ο καταπέλτης σηκώνεται. Είναι απολύτως μοιραίο ότι αν τον σπρώξεις, θα πέσει στη θάλασσα και στη δίνη της προπέλας. Είναι αυτό που βλέπουμε και δεν το πιστεύουμε. Κυριολεκτικά έχετε δίκιο. Στο σημείο αυτό θα σας αφήσουμε. Μένετε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Κώστας Καλέτσιος και Τάκης Πηλιοπούλου.